Η σημαντική μείωση των κερδών, η οριακή υποχώρηση του τζίρου, το γεμάτο ταμείο, αλλά και ο μηδενικό δανεισμό ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά για την Εταιρεία Ίδρυυση και Αποχέτευση Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών κατά το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου μειώθηκε στα 19,15 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 19,26 εκατομμύριων το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,5%. Τα κέρδη προφόρων τόκων και αποσβέσεων παρουσίασαν μεγάλη πτώση 65,3% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν στα 2,9 εκατομμύρια ευρώ έναντι 8,36 εκατομμύριων κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 4,9 εκατομμύρια έναντι 5,7 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό διάστημα εμφανίζοντας μείωση 14,6%. Αξίζει δεν να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό. Η τιμή της μετοχής από τις αρχές του έτους σημείωσε άνοδο 3%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της διαμορφώνεται περί των 98 εκατομμυρίων ευρώ. Η εταιρεία έχει δρομολογήσει μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια, ενώ περιλαμβάνεται στη λίστα των ιδιωτικοποιήσεων και αποτελεί ένα growth story για τα επόμενα χρόνια.